Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στα ευχάριστα. Γιατί 600 εκατομμύρια ευρώ τα θεωρώ πρόκληση για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Και θα ρωτήσω τον περιφερειάρχη μας, τον κύριο Νεκτάριο Φαρμάκη, ο οποίος είναι στο στούντιο και τον ευχαριστώ για τον χρόνο του. Κύριε Φαρμάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Είναι πρόκληση. Είναι 600 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Φαρμάκη. Είναι πολύ μεγάλο ποσό. Είναι πρόκληση έτσι, όχι όπως τη λέτε, ναι, αλλά πρόκληση πραγματική για όλους εμάς, για την κοινωνία συνολικά, να μπορέσει να αρπάξει από τα μαλλιά αυτή την ευκαιρία και να μην την αφήσει για μία ακόμη φορά να πάει χαμένη. Χρονικά, να πούμε που βρισκόμαστε. Βεβαίως. Γιατί έγινε κάποια, έτσι, νομίζω, παρανόηση θελημένη ή αθέλητη από, θα το χαρακτηρίσω, μίζερες φορές αντιπολίτευσης που έχουν να κάνουν με διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων. Χθες, τι κάναμε? Αυτό που είναι και καταστατική μας υποχρέωση, νομική μας υποχρέωση, αλλά και ηθική μας, πολιτική μας υποχρέωση απέναντι στους πολίτες. Τι κάναμε? Ουσιαστικά ανακοινώσαμε, ανοίξαμε την αυλαία αυτής της πολύ μεγάλης, ιστορικής θα έλεγα στιγμής, που δεν είναι η πρώτη φορά, έγινε και το 2014. Και τώρα γίνεται το 2021. Ναι. Γιατί έχει να κάνει με την έναρξη της νέας προγραμματικής περίοδου. Έτσι έρχονται οι πόροι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ανακαλύφθηκε τώρα το σύστημα. Έχει χρόνια που γίνεται έτσι. Έχουμε λοιπόν το 2021-27, την προγραμματική το 2021-27. Έρχεται λοιπόν η εποχή που ουσιαστικά αλλάζουμε σελίδα, τελειώνει το παλιό πρόγραμμα, το 2014-20. Έχουμε αποκτήσει την εμπειρία αυτού του προγράμματος, το είδαμε να τρέχει αυτά τα χρόνια, είδαμε τις ελλείψεις του, είδαμε τις λάθος επιλογές, τις σωστές, τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν μέσω των επιλογών που έγιναν μέσα από αυτό το πρόγραμμα και φυσικά τον τρόπο που αυτό απέδωσε. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς και λέμε τι, σε όλο τον κόσμο, γιατί πρέπει όλος ο κόσμος να συμμετέχει, ότι κοιτάξτε, έρχονται αυτοί οι πόροι και είναι πολιτική επιλογή το γεγονός ότι αυξήθηκαν οι πόροι προς τις περιφέρειες. Υπάρχει δηλαδή εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής, ναι, Ένωσης προς τις περιφέρειες, μεγαλύτερη από ό,τι στο παρελθόν. Και έτσι λοιπόν, σε αυτή τη νέα προγραμματική, ενώ η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο είχε να διαχειριστεί περίπου 420-430 εκατομμύρια ευρώ, τώρα ανέρχεται το ποσό αυτό περίπου στα 600 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό προέκυψε και σαν πολιτική επιλογή της Ευρώπης αλλά και της Ελλάδας, να στηρίξει πολιτικά τις περιφέρειες, να τους δείξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και από την άλλη είναι αποτέλεσμα διεκδίκησης, η οποία μας καθιστά και μας κατατάσσει τέταρτους, ναι, σε μέγεθος έτσι, πόρων σε όλη την Ελλάδα. Τέταρτη περιφέρεια στην Ελλάδα σε πόρους, μετά από Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αντιλαμβάνεστε τον λόγο για τον οποίο υπάρχει και αυτή η διαστρωμάτωση στους πόρους. Έτσι λοιπόν είμαστε σε μια περίοδο που, αφού έχει γίνει διαβούλευση σε εθνικό επίπεδο, πώς θα μοιραστεί δηλαδή, να το πούμε απλά, το ΕΣΠΑ σε υπουργεία κτλ., έρχεται στο επίπεδο της περιφέρειας να αρχίσει μια διαβούλευση η οποία θα πρέπει να γίνει, να φτάσει όσο το δυνατόν πιο μακριά. Για να γίνει αυτό σε ένα περιβάλλον κορονοϊού, σε ένα περιβάλλον πανδημίας, αντιλαμβάνεστε ότι έχει τις δυσκολίες του. Εκεί λοιπόν χρησιμοποιούμε τις ευκολίες που μας δίνουν οι νέες τεχνολογίες. Έχουμε ήδη αναρτήσει την πλατφόρμα μας όπου μπορεί ο καθένας, είτε φορέας, είτε φυσικό πρόσωπο, πολίτης, να μπει, να επισκεφθεί, να κρίνει, να προτείνει, να παρατηρήσει οτιδήποτε, μα οτιδήποτε θέλει σε σχέση με αυτό που λέμε νέα προγραμματική περίοδος. Και φυσικά, αφού κατεβάσει πρώτα από την πλατφόρμα αυτή το concept paper, το οποίο τι είναι? Είναι η προεργασία που έχει γίνει από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε σχέση με το σχέδιο που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι τόσο απλό, αλλά και τόσο σπουδαίο. Γιατί αντιλαμβάνεστε αυτό που είπαμε χθες, έτσι λίγο αλληγορικά, ότι κλείνουμε έναν τόμο, τον τόμο της προηγούμενης προγραμματικής, και αρχίζουμε ένα καινούριο τόμο. Ένα καινούριο βιβλίο. Τι έχουμε μάθει όμως? Τι έχουμε μάθει όμως, διαβάζοντας τον προηγούμενο τόμο? Τι μάθαμε? Μάθαμε ότι ήμασταν σε μια φάση που λέγαμε ότι, ξέρεις, δεν πρέπει να χάσουμε άλλες ευκαιρίες. Δεν πρέπει να αφήνουμε πλέον να περνάνε τα χρήματα από μπροστά μας και να μην τα εκμεταλλευόμαστε. Εμείς βάζουμε τον πύχη ακόμα πιο ψηλά. Και μπορεί να είναι και επικίνδυνο αυτό. Όμως, έχοντας αναγνώσει την πραγματική κατάσταση της περιοχής μας και όχι μόνο,
Και επειδή βλέπουμε και μπροστά, γιατί αυτό που ανέλησα χθες στην τοποθέτησή μου έχει να κάνει με το, όχι μόνο με το που βρισκόμαστε σήμερα σαν περιφέρεια Αττικής Ελλάδας, αλλά και πώς θα βγούμε αύριο μετά την κρίση του κορονοϊού. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε προς την κατεύθυνση εξόδου. Όλοι θέλουμε να το πιστεύουμε αυτό από το τούνελ. Θα αλλά πρέπει να κοιτάμε πώς την επόμενη είμαστε, μέρα. Πώς θα είμαστε όμως μετά την έξοδο από το τούνελ, πώς θα αξιοποιήσουμε τα παραπάνω χρήματα που θα υπάρχουν, να πω εδώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπου ακριβώς θα πρέπει να κατευθυνθούν στην κοινωνική συνοχή, στην άρση της φτώχειας. Ήμασταν, να το πω απλά, ήμασταν που ήμασταν πρώτοι σε φτώχεια και ανεργία στη Δυτική Ελλάδα πριν την πανδημία. Τώρα, τι θα κάνουμε? Δεν πρέπει όλοι μαζί να αναρωτηθούμε? Είναι, ξέρετε, προνόμιο του ενός? Είναι προνόμιο ή σοφία του ενός να αποφασίζει? Όλοι μαζί πρέπει να αποφασίσουμε. Όλοι μαζί πρέπει να συνδιαμορφώσουμε το κοινό μας μέλλον. Γι' αυτό είπα ότι είναι κτήμα όλων μας. Είναι βαθιά δημοκρατικό καθήκον και φυσικά υποχρέωση όλων μας. Άρα έχετε κάνει, να το πω πολύ απλά, ένα άνοιγμα στην κοινωνία με αυτόν τον τρόπο. Σαφέστατα. Όπου θα μπορέσετε να ανταλλάξετε απόψεις, έτσι, και θα μπορέσετε να κατοχυρώσετε και κάποιες προτάσεις. Είναι δυναμική διαδικασία. Είναι δυναμική διαδικασία. Ξέρετε, για όποιον ξέρει τι σημαίνει ΕΣΠΑ, υπάρχουν ευρείες γραμμές μέσα στις οποίες κινούμαστε. Αυτές οι γραμμές, κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, θα στενέψουν, θα αρχίσουμε να προσδιορίζουμε πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορούμε να εντάξουμε νέες δράσεις όταν αρχίσουμε να μιλάμε για συγκεκριμένα έργα. Ναι. Δεν είμαστε εκεί, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Αυτό θα γίνει σε 6 μήνες από σήμερα. Το πλαίσιο της κατανομής, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, γιατί ακούνε, η περιφέρεια θα έχει 600 εκατομμύρια ευρώ. Το ΕΣΠΑ όμως είναι ένα πρόγραμμα που έχει και κάποιες προδιαγραφές. Βαρύ και δίσκαμπτο. Και βέβαια υπάρχουν και κάποιες κόκκινες γραμμές, οι οποίες έχουν οριστεί από πριν. Αυτά πρέπει να τα αναφέρουμε, γιατί μπορεί ο απλός τηλεθεατής να νομίζει ότι είναι 600 εκατομμύρια και ο περιφερειάρχης θα κάνει ό,τι θέλει. Όχι, όχι. Έτσι, πρέπει να το αναφέρουμε αυτό. Να εξηγήσουμε τι είναι αυτό το χρηματοδοτικό Βεβαίως, εργαλείο. Και πώς γίνεται η κατανομή και πού θα διατεθεί. Είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο είναι η συμφωνία μας με τους εταίρους μας, με τους Ευρωπαίους, στα πλαίσια της περιφερειακής πολιτικής συνοχής, η οποία τι λέει? Ότι για τις αρμοδιότητες και τους άξονες τους οποίους έχουμε συμφωνήσει σε επίπεδο ευρωπαϊκό ότι πρέπει να συγκλίνουμε και για πολιτικές οι οποίες είναι αρμόδιες οι περιφέρειες και όχι το κράτος. Υπάρχουν τα τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ που έχουν να κάνουν με αρμοδιότητες του κάθε Υπουργείου. Σωστά. Εκεί λοιπόν που εμπλέκονται περιφερειακές πολιτικές, που εδώ στη νέα προγραμματική υπάρχει μια αντιστροφή της, του περιβάλλοντος και της πολιτικής που καλούμαστε να ασκήσουμε σαν περιφέρειες. Πλέον βλέπουμε οι πόροι να είναι περισσότεροι στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το 40% περίπου των χρημάτων τα οποία περιγράφουμε και στα οποία αναφέρεστε αφορούν σε πολιτικές οι οποίες έχουν να κάνουν με άρση ανισοτήτων, με άρση της φτώχειας, με κοινωνικές πολιτικές. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η ίδια η Ευρώπη έχει διαγνώσει αυτό που σας έλεγα πριν, ότι βγαίνοντας από αυτό το τούνελ θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη πραγματικότητα. Η επανεκκίνηση της οικονομίας δεν γίνεται ούτε με ευχές, ούτε με οτιδήποτε άλλο, ούτε με ένα μαγικό κουμπί. Γίνεται με προγραμματισμό νυφάλιο και με ειλικρινή συζήτηση ο ένας με τον άλλον. Στο ίδιο καζάνι βράζουν όλοι. Στην ίδια πραγματικότητα ζούμε και στην ίδια κόλαση ίσως ζήσουμε αύριο. Για να μην το ζήσουμε λοιπόν, πρέπει να κάτσουμε να συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για τον εαυτό μας. Γιατί εμείς είμαστε τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Και σαν τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να μιλήσω εγώ με εσάς πώς μπορούμε να βγούμε από αυτή τη δυσκολία. Μάλιστα. Αυτό ήρθαμε να κάνουμε. Μήπως είναι και μια έτσι δικαίωση το ότι έχετε ένα μεγαλύτερο ποσό στα χέρια σας και η κάθε περιφέρεια, επειδή είναι μια κουβέντα που την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές, ξέρει καλύτερα ο Περιφερειάρχης τα χαρακτηριστικά της Ηλίας, της Αχαΐας και όλη η ομάδα του, και έτσι η κάθε περιφέρεια έχει τις δικές της ανάγκες. Δεν ξέρει καλύτερα ο Περιφερειάρχης. Η ομάδα. Ούτε καν. Ξέρει καλύτερα ο θεσμός. Ο θεσμός. Ο θεσμός ξέρει καλύτερα. Ο Περιφερειάρχης θεσμός είναι όμως. Όχι, ο Περιφερειάρχης είναι φυσικό πρόσωπο και εντάξει. Θα σας πω το εξής. Είναι πάγια και διαχρονική η διεκδίκησή μας για την εμπέδωση της περιφερειακής διακυβέρνησης. Έτσι. Είναι ένα βήμα αυτό που έγινε τώρα, θεωρείτε? Είναι ξεκάθαρα μια ψήφος εμπιστοσύνης, όπως σας είπα και στην αρχή, στις περιφέρειες της χώρας και της Ευρώπης. Η έτη περαιτέρω ενδυνάμωσή της στη διαχείριση πόρων.
Όμως αυτό που ζητάμε, γιατί δεν στεκόμαστε εδώ, ξέρετε, ναι. Είμαστε λίγο, μην μας δώσεις κάτι, είμαστε σαν τα παιδάκια. Έτσι. Θέλουμε κι άλλο, αλλά δεν είναι για αυτό το λόγο. Θέλουμε κι άλλο, γιατί πραγματικά πιστεύουμε στη δύναμη και την αξία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θέλουμε ρόλο, δεν θέλουμε μόνο πόρους. Φυσικά και θέλουμε πόρους και θα συνεχίζουμε να θέλουμε πόρους, θέλουμε όμως και ρόλο. Και ο ρόλος είναι αρμοδιότητες. Και εκεί είναι η κατεύθυνση στην οποία θα συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε. Γινόταν και πριν από. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι του Περιφερειάρχη. Και πριν από μένα γινότανε. Και πάντα θα γίνεται. Μέχρι να το καταφέρουμε. Και νομίζω ότι κινείται σιγά-σιγά. Βλέπουμε αυτή την ροπή προς την περιφερειακή διακυβέρνηση. Θέλω να πιστεύω ότι θα οριμάσουμε σαν δημοκρατία και θα καταλάβουμε, όπως έχει καταλάβει η Ευρώπη λίγο νωρίτερα από εμάς, δυστυχώς και αυτή τη φορά, ότι μπορούν οι περιφέρειες να αναλάβουν ευθύνες, αν φυσικά έχουν και την θεσμική θωράκιση, ναι. Αλλά φυσικά και τον εξοπλισμό με πόρους. Και το δυναμικό. Και προσέξτε σε ποια συγκυρία είμαστε. Είμαστε σε μια συγκυρία, τώρα δεν θέλω να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά αυτή τη στιγμή που είμαστε. Είμαστε στο κλείσιμο μιας περίοδου, την οποία εδώ έχω μπροστά μου τα νούμερα και τα πραγματικά, τα νούμερα ξέρετε σπάνια λένε ψέματα. Έχουμε ουσιαστικά σε 1,5 χρόνο, 14-20 ξαναλέω, 13% αύξηση στις προσκλήσεις στο ΕΣΠΑ. 34% αύξηση στις εξειδικεύσεις στο ΕΣΠΑ. 50% αύξηση νομικές δεσμεύσεις στο ΕΣΠΑ, δηλαδή υπογραφή συμβάσεων. Και 34% αύξηση στις δαπάνες στο ΕΣΠΑ. Γιατί σας έχω πει και σε άλλη συζήτηση. Πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει ένα έργο. Ένα έργο είναι σημαντικό να εντάσσεται. Είναι σημαντικό να προχωράμε στην νομική του δέσμευση, δηλαδή στη σύμβασή του. Το πιο σημαντικό όμως είναι να αρχίσει να υλοποιείται. Όχι μόνο για να γίνει το έργο, για να γίνει αυτό το τραπέζι που έχουμε μπροστά μας, αλλά για να αρχίσουν να υπάρχουν δαπάνες. Γιατί οι δαπάνες φέρνουν την αναπροφησιμότητα. Έτσι λοιπόν, όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας χθες, παραλάβαμε ένα ΕΣΠΑ το οποίο ήταν στο 18% και αυτή τη στιγμή κοντεύουμε στο 60% και θέλουμε να πιστεύουμε ότι το ΕΣΠΑ της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου θα καταφέρουμε να το φτάσουμε στο 100%. Και αυτό είναι στοίχημα για μας, γιατί θα γίνεται ταυτόχρονα, σκεφτείτε δύο παράλληλες γραμμές, με την προετοιμασία του νέου ΕΣΠΑ. Του νέου ΕΣΠΑ. Πώς θα φτάσει τώρα όλο αυτό το πακέτο στην κοινωνία? Μας είπατε ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς που αφορούν σε συγκεκριμένα πράγματα. Πώς θα φτάσει στον απλό πολίτη, σε κάποιον που δεν μπορεί να πάρει ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ? Γιατί όταν ακούμε πρόγραμμα ΕΣΠΑ, πάει το μυαλό του πολίτη ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπαίνει ένας επιχειρηματίας και παίρνει αυτό και φτιάχνει το ένα και φτιάχνει το άλλο. Έχει επικρατήσει κάτι τέτοιο? Ξέρετε κάτι, ΕΣΠΑ δεν είναι αυτό. ΕΣΠΑ δεν είναι επιδότηση. ΕΣΠΑ δεν είναι απλά η βοήθεια. Δεν είμαστε στην εποχή των επιδομάτων δηλαδή. Δεν είναι, είμαστε παντού. Το ΕΣΠΑ ακουμπάει τα πάντα. Πρέπει να βλέπουμε, όμως χθες μίλησα για ένα σημαντικό όρο, ο οποίος για μας είναι κεντρικός πυρήνας της πολιτικής μας. Έχουμε περάσει από το στάδιο που η χώρα και ο τόπος εδώ, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, βρισκόταν στο επίπεδο του «δεν αντέχουμε άλλο να μην κάνουμε απορροφήσεις». Γιατί θέλαμε να πούμε ότι έχουμε 100 ευρώ, πρέπει να τα απορροφήσουμε. Εμείς τι λέμε σήμερα? Δεν φτάνει μόνο να απορροφήσουμε τα 100 ευρώ. Προσέξτε που ανεβαίνει ο πύχης. Δεν φτάνει μόνο να τα απορροφήσουμε, δηλαδή να κάνουμε έργα αξίας 100 ευρώ. Πρέπει τα έργα που θα κάνουμε να έχουν κοινωνικό και οικονομικό πολλαπλασιαστή. Όπως σας έχω πει, αυτά μπορεί να είναι ίσως λίγο δυσνόητα, όμως όλα είναι μετρήσιμα. Έχει σημασία το έργο που κάνεις. Τι δίνει πίσω? Τι δίνει πίσω στην αγορά? Τι δίνει πίσω στην εργασία? Τι δίνει πίσω στην κοινωνία? Ένα έργο μπορεί να έχει κοινωνικό πολλαπλασιαστή, όπως για παράδειγμα είναι το ΤΕΒΑ. Ναι. Τι είναι το ΤΕΒΑ? Είναι αυτό που λέτε, η ενίσχυση του επιχειρηματία? Όχι. Όχι. Τι είναι? Είναι η βοήθεια των συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε ανάγκη για να μπορέσουν να γίνεται η διανομή των τροφίμων και των ειδών σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Αυτό είναι έχει κοινωνικό πολλαπλασιαστή. Τεράστιο. Πού? Σε μια κοινωνία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που είναι πρώτη, ξαναλέω, σε φτώχεια, σε ακραία φτώχεια, και αντιλαμβάνεστε με ωφελούμενους πάνω από 40.000. Ναι. Αντιλαμβάνεστε το νούμερο. Άρα λοιπόν πρέπει να σχεδιαστούν εκ νέου, όχι μόνο, υπάρχουν και
πεπατημένες και γνωστές ήδη δράσεις, τις οποίες φυσικά θα συνεχίσουμε. Ξέρετε, τα καλά παραδείγματα δεν πρέπει να τα αφήνουμε. Όχι, βέβαια. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Με βάση τις νέες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λένε περισσότερα χρήματα στα κοινωνικά, περισσότερα χρήματα στην ενέργεια, περισσότερα χρήματα στο περιβάλλον, περισσότερα χρήματα στις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι η Ευρώπη μας δείχνει το δρόμο. Σε αυτό το δρόμο εμείς πρέπει να βρούμε αρχικώς πού είμαστε και τι χρειάζεται να κάνουμε για τον εξής απλό στόχο. Σας μίλησα για μια λέξη πριν. Σύγκληση. Συνοχή. Πρέπει να φτάσουμε τους εταίρους μας. Γι' αυτό υπάρχουν αυτοί οι πόροι. Και αυτούς πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Αυτή η συγκυρία λοιπόν είναι ιστορική. Γι' αυτό μίλησα για ένα βιβλίο που μπαίνει στο ράφι και ένα καινούριο που αρχίζουμε να γράφουμε από την αρχή. Και είναι πρόκληση για όλους μας. Είναι κτήμα όλων μας. Δεν είναι ενός, ούτε του Περιφερειάρχη, ούτε της ομάδας, ούτε κανενός. Είναι όλων. Μάλιστα. Κύριε Φαρμάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στη Μετρόπολη και για την όμορφη αυτή συζήτηση.